Πρόεδρο του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Κύπρου. Κύριε Κυριάκου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κίτα, πρόεδρο των ηλεκτρολόγων είπε. Ηλεκτρολόγος μηχανικός ακόμα να γίνω, έτσι θα γίνω. Ηλεκτρολόγος, έχετε δίκιο. Μείνετε σε αυτό το πτυχίο, μην πάτε στο επόμενο, αλλά το αλλάζουμε ηλεκτρολόγων. Μάλιστα. Μάλιστα. Είστε πρόεδρος του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων. Πείτε μας λίγο, να δούμε αυτές τις φωτογραφίες σας παρακαλώ. Αυτός ο, αυτός ο Πάσαλος. Κύριε Κίτα, αυτός ο Πάσαλος βρίσκεται στην περιοχή Τσερίου Μακκή. Είναι κοντά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Μιντίκη στα Κοτόπουλα. Είναι 10.000 βολτ, μιλούμε για πολύ ψηλό βολτάζ. Είναι κομμένος... Αυτό εδώ που φαίνεται, δηλαδή τη βάση του σχεδόν είναι έτοιμος να πέσει, ναι. Ο συντηρητής της εταιρείας Μιντίκης, ο ηλεκτρολόγος, ο Γιάννος Παπαχριστοφόρου, εδώ και 10 μέρες τηλεφωνά στην ηλεκτρική για να τους το αναφέρει. Δεν απαντά κανένα στα τηλέφωνα. Το βάζει του αναπονεί 9 λεπτά, περιμένει 15 λεπτά. Δεν το απαντά κανένα στα τηλέφωνα και επειδή άκουσε και στείλαμε μήνυμα στα μέλη μας ότι θα μιλήσουμε σήμερα στον Αντένα, μου λέει πρόεδρε, πες τους για αυτό. Όχι, το είναι Πάσαλο. Πολύ σοβαρό. Εξηγήστε μου λίγο, ναι. Αν κοπεί ο Πάσαλος εκεί, αυτή θα γίνει. Αν κοπεί και περνά κάποιο κάτω, κύριε Νικητά, είμαι αυτοκίνητο, ή πεζό κάπου, τι θα γίνει. Θα προκληθούν πυρκαγιέ, θα προκληθούν στι εγκαταστάσει του κόσμου γύρω προβλήματα, θα κάνουν ηλεκτρικέ συσκευέ. Πρέπει να γίνει και μετά να απαντήσουν τα τηλέφωνα. Και όσο μια υπηρεσία, κύριε Νικητά, δεν παραδέχεται τα λάθη τη, οποιαδήποτε η εταιρεία, εμεί στον ιδιωτικό τομέα, η ΑΕΚ, όχι απαντώ τα τηλέφωνα, όχι είμαι εντάξει στου ελέγχου, όχι είμαι εντάξει, δεν προχωρούμε, δεν θα στάσει ποτέ η ΑΕΚ. Και όπως φαίνεται, κάποιοι αποφάσισαν να πηγαίνει πίσω-πίσω η ΑΕΚ παρά να πηγαίνει μπροστά-μπροστά. Έπρεπε να υπάρχει ένα τηλέφωνο, emergency, για τέτοια περιστατικά. Δεν μου απαντάς γιατί έγραψα έλεγχο του σπιτιού μου. Μην μου απαντήσεις. Απάντα μου ύστερα από δύο μέρες, μια ημέρα. Αλλά αυτά τα περιστατικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα τηλέφωνο, emergency, το οποίο να χτυπά, και ο αμήνας να του λέει υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αμέσως πρέπει να σάζονται να επιδιορθώνονται αυτές οι εγκαταστάσεις. Όλοι μας πληρώνουμε. Συντήρηση δικτύου. Πού πάνε τα λεφτά για τη συντήρηση δικτύου όταν σε 10 μέρες σου τηλεφωνώ να έρθεις να στάσεις έναν Πάσαλο άκρος επικίνδυνο για τον κόσμο για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και δεν μου απαντάς για 10 μέρες γιατί και ο Πάσαλος αν δεν το αναλάβετε εσείς στον Αντένα να πας. Θα μείνει ένα και ένα μισή μήνα. Σε λίγο. Σε λίγο θα έχουμε δύο εκπροσώπους από την ΑΕΚ, όχι έναν, δύο και θα μας δώσουν και απάντηση σε πολύ λίγο. Άρα, okay. Και θα τα πούμε και αύριο γιατί είναι πολλά τα θέματα που τρέχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυριάκου. Έγινε, σε λίγο. Θα δούμε τι λέει η ΑΕΚ. Σε λίγο.